πάρει. Δεν μας λες. Χρήστος Κούφας και Σούλης Κάβρας από τους πιο παλιούς της ομάδας των Καλυβίων. Παιδιά, δικαίωση σήμερα, έτσι, μεγάλη χαρά, κυπελούχοι της ΕΠΣΤ. Είναι τεράστια χαρά που κερδίσαμε το κύπελο. Ήταν ένας στόχος που είχαμε βάλει από το καλοκαίρι. Και είναι μεγαλύτερη χαρά γιατί την κερδίσαμε ενάντια σε έναν άξιο αντίπαλο, έτσι, που είναι κατά 99% θα είναι πρωταθλητής. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας που ήταν καταπληκτικός, έδωσε τα πάντα, ουσιαστικά αυτός μας έδωσε τη δύναμη για να πάρουμε το κύπελο. Και εντάξει, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, γιατί είναι από τις τελευταίες χρονιές και τη δικιά μου και του Θανάση, που μας δώσαν την ευκαιρία να κατακτήσουμε το κύπελο. Μεγάλη στιγμή για το χωριό μας. Μετά από 35 χρόνια καταφέραμε να φέρουμε το κύπελο πάλι στα Καλύβια. Ήταν ένας στόχος, όπως είπε και ο Χρήστος, που είχαμε βάλει από το καλοκαίρι. Μετά από πολλές προσπάθειες το καταφέραμε και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το λαό μας που ήρθε, πιστεύω, αν όχι όλοι από το χωριό μας, έχουν έρθει κατά μεγάλο ποσοστό οι περισσότεροι. Τους ευχαριστούμε που μας στηρίζουν και θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν.
Και ένα μεγάλο μπράβο στον προπονητή μας, ο οποίος είναι νέος και ανερχόμενος. Και μπράβο σε όλα τα παιδιά. Μπράβο. Να πούμε ότι το κύπελλο εδώ, εκτός από τον κόσμο, μας αφιερώνουμε σε ένα παιδί, το Βαγγέλη του Βαρβοπίτη. Στο φίλο μας που έχει χαθεί άδικα. Τον οποίο χάσαμε πριν 5 χρόνια από την παρέα μας στην ουσία εδώ της ομάδας. Αυτό. Λίγο δουλίτσα τώρα, μετά τα λέμε αυτά. Συγχαρητήρια, νομίζω μεγάλη στιγμή για την ομάδα, για την προσπάθεια που κάνατε έτσι μέσα στο γήπεδο. Δικαίωση. Η απόλυτη. Όταν μαζευτήκαμε το καλοκαίρι και είπαμε φέτος να κάνουμε κάτι καλό, κάτι περισσότερο από αυτό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, ο στόχος ήταν το κύπελο. Το πετύχαμε. Κάναμε καλή πορεία και στο πρωτάθλημα. Θα συνεχίσουμε και στα επόμενα μάτς. Άρα πιστεύω ότι από σήμερα κιόλας έχει τελειώσει η χρονιά όπως την θέλαμε. Είδαμε ακόμα μια φορά, πήρατε αυτό που θέλατε σαν πέναλτι. Τι έγινε φέτος με την ομάδα σας? Όσο και αν μιλάμε για πέναλτι, σύμπτωση, επαναλαμβανώ, πάει να είναι σύμπτωση. Είχαμε την ψυχολογία με το μέρος μας από τη στιγμή που φτάσαμε εκεί, διότι όπως είπες και εσύ άλλες δύο φορές πήραμε στη διεξία του πέναλτι του μάτς. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο, θα μπορούσαμε να το έχουμε χάσει το μάτσο, το έχουμε κερδίσει και πριν τα πέναλτι. Σημασία για αυτό που μένει είναι η κούπα που μετά από 35 χρόνια ξαναήρθε στο χωριό μας και την αφιερώνουμε σε όλους. Πρόεδρε, μεγάλη στιγμή για την ομάδα των Καλυβίων. Σήκωσε έτσι την κούπα του κυπελούχου της ΕΠΣ Τρικάλων. Φαντάζομαι ότι είναι μια πραγματικά μεγάλη στιγμή. Είναι τεράστια στιγμή, δηλαδή μερικές φορές τα ακούμε που τα λένε οι άλλοι και άμα δεν τα νιώσεις δεν μπορείς να καταλάβεις. Πραγματικά αυτά τα λόγια είναι περιτά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, στον προπονητή. Ακόμα δεν, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει το τι έγινε και μάλλον θα με πάρει μέρες. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το κύπελο, αυτό το τίτλο στο Βαγγέλη του Βαρβοπίτη που χάσαμε άδικα πριν 5,5 χρόνια περίπου. Είμαστε σίγουροι ότι και αυτός πανηγυρίζει από εκεί ψηλά. Ελπίζω να υπάρχει συνέχεια και αυτό να είναι μόνο η αρχή. Σίγουρα όταν μετά από τέτοιες επιτυχίες σου δίνει δύναμη για να συνεχίσει. Όλα τα άλλα να είμαστε δυνατοί και γεροί. Και από το καλοκαίρι πάλι ξανά θα είμαστε εδώ. Αντώνη, πανηγύρισες, είμαστε εκεί. Αντώνη, πανηγύρισες μαζί με τους συμπαίκτες σου την κατάκτηση του κυπέλλου. Έβαλες το Λιθαράκι, έτσι ψύχρεμος στο πέναλτι όπως και οι συμπαίκτες. Έχετε μάλλον τον τρόπο στα πέναλτι να μην τα χάνετε. Νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά φέτος που κερδίσαμε στα πέναλτι. Πραγματικά ήμασταν πολύ ψύχρεμοι. Είχαμε και τη συμπαράσταση του κόσμου που ήταν εκπληκτική για ερασιτεχνικό επίπεδο και τοπικό επίπεδο. Και ήμασταν πιο τυχεροί, θα έλεγα, ίσως και πιο λίγο πιο ικανοί στα πέναλτι και κερδίσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος σε αυτή τη σύντομη καριέρα, την ερασιτεχνική που στέφομαι κυπελλούχος σε τοπικό επίπεδο έστω. Και το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο των Καλυβίων, σε αυτούς που ήρθαν και μας συμπαραστάθηκαν. Και για την ιστορία του συλλόγου είναι ένα πολύ μεγάλο κατάκτημα αυτό σε τοπικό επίπεδο. Θα το θυμούνται, πιστεύω, για πολλά χρόνια, αφού η τελευταία φορά που ήρθαμε σε τελικό ήταν πριν από το 1977. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι που κατακτήσαμε αυτό το κύπελλο. Ευχαριστώ πολύ.